Έχουμε τώρα στην γραμμή μας τον κύριο Σταύρο Σαριανίδη, τον άνθρωπο ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ηγείται της αντιπολίτευσης, ηγείται της προσπάθειας να αλλάξει κατάσταση στο ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής. Κύριε Σαριανίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές σας. Περίεργη βραδιά, δύσκολη, εξοργιστική. Πώς τη χαρακτηρίζετε, τη Γενική Συνέλευση? Κοιτάξτε λίγο, όταν έχετε απέναντι, όταν γνωρίζουμε ότι έχετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να αγαπηθούν στην εξουσία, για μας ήταν όλα φυσιολογικά. Δεν εκπλαγήκατε? Όχι, παρόλο που μπορεί να φαίνονται εξωπραγματικά, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε και το ποδόσφαιρο το οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε, αυτά έχουν γίνει πλέον φυσιολογικά. Δηλαδή πραγματικά ο κύριος Βούλγαρης δεν ανησυχεί που υποστηρίζει μια τάση η οποία έχει διαλύσει το ποδόσφαιρο? Δεν ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο κανένα? Εγώ θα σας πω κάτι. Αν υπήρχε λίγη αξιοπρέπεια, χθες σε αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να σηκωθεί, να παραιτηθεί, να πει ευχαριστώ πολύ. Από τη στιγμή που από τα 61 παρόντας 50 δεν σε αποδέχονται και σου το λένε μπροστά χωρίς κανέναν ενδιασμό, έπρεπε να πει ευχαριστώ πολύ. Είναι 25 χρόνια πρόεδρος, πάνω από 30 χρόνια παράγοντας. Έπρεπε να έχει λίγο ευτυχία, να πει παιδιά ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα χρόνια, να σηκωθεί να φύγει. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάθε τρόπο, θεμητό ή αθέμητο, να μείνουν γατζωμένοι στην εξουσία. Και αυτό είναι λυπηρό, είναι πολύ λυπηρό, γιατί στις εποχές που ζούμε πρέπει να περνάμε άλλα μηνύματα. Έχουμε παραλύσει σαν κράτος, φτάσαμε στο χείλος, δεν ξέρω πόσο πιο κάτω μπορούμε να πάμε με αυτές τις εικόνες που ζούμε. Δεν ξέρω. Και το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Είναι κομμάτι της κοινωνίας μας και αυτό, και καταλαβαίνετε τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται να λέμε. Κύριε Σαριανίδη, έγινε Γενική Συνέλευση για διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Δεν ήταν εκλογική η Γενική Συνέλευση. Και καταψηφίστηκε φανερά, με επίσημη ψηφοφορία, οι απολογισμοί με ψήφους 45-1-10. Έτσι είναι? Ακούστε με λίγο. Ναι. Εμείς εστιάσαμε στον διοικητικό απολογισμό, γιατί στον οικονομικό απολογισμό θα προκαλούσαμε σύγχυση στα σωματεία. Υπήρχαν κάποιοι κωδικοί που τους θεωρούσαμε υπερβολικούς, αλλά όσο επιτοπλίστων εστιάσαμε στον διοικητικό απολογισμό. Μάλιστα. Το διοικητικό απολογισμό είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η ψηφοφορία ανέδειξε 45 σωματεία τα οποία το καταψήφισαν, 5 σωματεία δηλώσανε παρόν και 11 σωματεία δηλώσανε υπέρ του διοικητικού απολογισμού. Αυτή είναι η κατάσταση. Ακριβώς όπως σας τη λέω. Αυτό τι σημαίνει? Επίσημα. Ναι. Αυτό τι θα σήμαινε σε κάθε νόμιμη διαδικασία, σε κάθε λογική διαδικασία? Τι θα ακολουθήσει, τι έπρεπε να ακολουθήσει? Ακούστε λίγο. Επειδή εμείς αυτή η προσπάθεια που κάνουμε είναι οργανωμένη, επειδή έχουμε νομικό επιτελείο και έγκριτο νομικό επιτελείο, δικηγόρους αναγνωρισμένους, εμείς δεν σας κρύβω, έχουμε συνάντηση μέσα στην ημέρα, το τι θα ακολουθήσει. Σας δίνω τη διαβεβαίωση όμως ότι δεν θα πάρει πάνω από ένα μήνα η όλη διαδικασία για να αλλάξει η ηγεσία της Νέας Χαλκιδικής. Συμπεριλαμβανομένο και των εκλογών. Το πολύ 45 μέρες. Κανονικά. Σας επιβεβαιώ, με νόμιμες, καθόλου νόμιμες διαδικασίες. Και αυτό το απαιτούν τα σωματεία. Πλέον εμείς ακολουθούμε αυτό το οποίο μας ζητάνε τα σωματεία αυτή τη στιγμή. Άμεσα εκλογές. Με τέτοιο τρόπο. Δεν θέλουν πλέον αυτό το καθεστώς. Γιατί μιλάμε για καθεστώς. Υπήρξε ξεκάθαρο χθες μήνυμα. Σας το λέω με κάθε ξεκάθαρο μήνυμα. Τα σωματεία δεν θέλουν πλέον αυτή την ηγεσία της ΕΕ. Το Προεδρείο χθες πώς, με ποιο δικαίωμα ανέφερε ότι δεν αιτιολογήθηκαν οι 45 αρνητικές ψήφοι, άρα έχει υπερψηφιστεί ο ισολογισμός? Αυτό πώς μπορεί λίγο, να υποθεί? Ακούστε με λίγο, γιατί το ψέμα έχει και όρια. Ακούστε με λίγο. Ναι. Όση ώρα μιλάμε, κάποιος από τους συνεργάτες σας, ας μπει λίγο στο site της Ένωσης της Χαλκιδικής. Ναι. Είναι κωδικοποιημένο το καταστατικό. Ακούστε, σας λέω, δεν είναι τίποτα, είναι διευκρινήσεις. Λοιπόν, θα μπει στο καταστατικό, ναι, θα δει το άρθρο 25. Εκεί δηλώνεται ρητά για όσους ξέρουν ελληνικά. Όσους ξέρουν κινέζικα θα δυσκολευτούν, θέλουν μεταφραστεί. Πακιστανικά μου λοιπόν, ζουν. Τέλος πάντων, εγώ είπα μια πιο σωστά, προχωρημένη. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αναφέρει ότι δεν χρειάζεται αιτιολογία στον διοικητικό απολογισμό, το ξανατονίζω. Στον οικονομικό, ναι. Ο κύριος Βούλγαρης στον οικονομικό το προσπέρασε. Ήθελε να μας κάνει τρίκ. Νόμιζε ότι εμείς ήμασταν αδαείς. Ήθελε το προσπέρασε. Εκεί δεν χρειάστηκε αιτιολογία που και εκείνο καταψηφίστηκε, τα περισσότερα ήταν παρόν. Στον διοικητικό, θα το ξαναλέω, το αναφέρει το καταστατικό. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει με τους γεγονούς. Είναι ρητά αναφέρεται αυτό, ότι δεν χρειάζεται αιτιολόγηση στον διοικητικό απολογισμό.
Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να σας πω. Αυτά μπορείτε να διαπιστώσετε μόνοι σας. Τι σας έλεγαν οι εκπρόσωποι των σωματείων, δηλαδή ήταν σαν να τους κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα τους χθες με αυτό που υπόθηκε? Ακούστε, λίγο, να σας πω κάτι λίγο. Επειδή ο κύριος Βούλγαρης περισσότερος δεν τους γνωρίζει και δεν το γνωρίζουν και αυτοί, γιατί ο Βούλγαρης δεν πατάει στα γήπεδα τουλάχιστον 15 χρόνια. Δεν πάει ποτέ. Να ξέρετε, πάει μόνο στην κλήρωση του πρωταθλήματος στην αρχή του χρόνου και στο τελικό του κυπέλου, αν τύχει. Δεν πατάει, δεν το ξέρανε. Και ακούγανε για ένα όνομα τέλος πάντων κάποιον άνθρωπο που καθόταν πάνω στο πάνω και λεγόταν Αργύρης Βούλγαρης. Εγώ, επειδή έχω προσωπική άποψη από όλα τα σωματεία, γιατί τα γύρισα όλα τα σωματεία προσωπικά, οι άνθρωποι έχουν τρομερά προβλήματα, χρόνια προβλήματα, τα οποία δεν επιλύθηκε κανένα. Θυματικά προβλήματα. Και είχαν βγάλει όλο αυτό, αν θέλετε, τη στεναχώρια τους, τη λύπη τους, το ότι ήταν απροστάτευτοι, ήταν μόνοι, βγάλαν το μένος τους κυριολεκτικά στο τέλος, όταν είδαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αποδέχεται, ενώ τους κουβάλλεις εκεί πάνω να ψηφίσουν, δεν αποδέχεται την ψήφο του. Το καταλαβαίνετε. Είναι τρομερό αυτό. Ήρθαν από όλες τις γωνίες Χαλκιδικής, πρωτοφανής αυτός ο αριθμός, από τα 62 σωματεία, τα 61, και αυτός ο άνθρωπος δεν αποδέχθηκε ούτε τη δημοκρατική διαδικασία αυτή που κάναμε εκεί. Είναι δυνατό. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να γίνει για να εξοργιστούν τα σωματεία? Και σας μιλάω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα σωματεία είναι εξοργισμένα. Και σας λέω και μια τελευταία είδηση, να ξέρετε, από τα 11 σωματεία τα οποία αυτά ψήφισαν χθες υπέρ του διοικητικού απολογισμού, κάποια μας πήρανε τώρα μόνο και λέει είμαστε μαζί σου γιατί δεν ανεχόμαστε αυτή την εικόνα. Μας ντροπιάζει αυτή η εικόνα. Δεν αντανακλά στο δικό μας το πρόσωπο αυτή η εικόνα. Δεν περιμέναμε τέτοια πράγματα. Γιατί εμείς εκεί δεν πήγαμε να πούμε να ξέρω όχι. Ούτε πήγαμε να εκφράσουμε δικές μας προσωπικές απόψεις. Μεταφέραμε τα προβλήματα των σωματείων εκεί στη συνέλευση και είπαμε τα σωματεία. Αν εμείς δεν αιτιολογήσουμε, δεν επιχειρηματολογήσουμε πάνω στα δικά τα προβλήματα, μην μας ψηφίζετε. Μην ψηφίσετε αυτό που θα προτείνουμε. Μην ψηφίσετε αυτό που θα δει ο κύριος Βούλγαρης. Αλλά μεταφέραμε τα δικά τους προβλήματα, επιχειρηματολογήσαμε και ζητήσαμε την υποστήριξή τους. Ποια ήταν η υποστήριξη? Να καταψηφιστεί ο διοικητικός απολογισμός. Αυτό που μας λέγανε τόσο καιρό κατηδίαν, που βγαίναμε και τους βλέπαμε. Ο κύριος Βούλγαρης δεν είχε να πει τίποτα επί του διοικητικού απολογισμού. Υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Έκανε μία αναφορά, μία έκθεση ιδεών έγραψε και την έβγαλε και έλεγε η έκθεση αυτή ένα από το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Να μπει σε ένα site και να δει ποιος ανέβηκε κατηγορία, ποιος έπεσε. Και προσέξτε λίγο κάτι το οποίο δεν το λέει. Αυτοί προσπαθούν να αποκλείσουν πράγματα σημαντικά και βγάζουν προς τα έξω πάλι αναλήθειες. Ακούστε λίγο. Ήταν υποχρεωμένος όταν έστειλε στα σωματεία την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, για πρώτη φορά έστειλε οικονομικά στοιχεία. Για πρώτη φορά. Ναι, αλλά ήταν υποχρεωμένος να στείλει και στοιχεία που αφορούσαν το διοικητικό απολογισμό. Εκεί δεν έστειλε τίποτα. Γιατί δεν είχε να στείλει. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτή ήταν ακόμη μια παρατυπία η οποία αυτή την περνάνε στα ψηλά γράμματα. Εμείς τα παρακολουθούσαμε όλα. Γιατί ήμασταν ενήμεροι και ξέραμε πώς θα πάει το πράγμα που θα ακολουθήσει. Κύριε Σαραγιανίδη, αν αυτά συμβαίνουν σε μια Γενική Συνέλευση μιας Ένωσης στις εκλογές της ΕΠΟ που θα γίνουν όλων των Ενώσεων τον Οκτώβριο, τι μπορεί να γίνει? Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί στην πιο κρίσιμη διαδικασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο πόλεμος των άστρων. Το φανταζόμαστε. Το φανταζόμαστε. Αυτό σας λέω, τίποτα άλλο. Ο πόλεμος των άστρων. Μάλιστα. Εγώ είδα σε πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Γιατί δεν μπορεί να έρχεσαι σε μια τέτοια συνέλευση με ανθρώπους οι οποίοι είναι του καθημερινού μόχθου. Μπορεί να είναι φίλοι σου, μπορεί να είναι συγγενείς σου. Τέλος πάντων γνωστοί, γιατί η Χαλκιδική είναι ένα μικρός νομός και να μου φέρεις εμένα μπράβος. Γιατί, για να διατηρήσει την τάξη, γιατί έγινε τίποτα. Δεν μπορεί να στέλνεις έγγραφο στην αστυνομία και να λες ότι εγώ φοβάμαι ότι μπορεί η αντίπαλα πλευρά να κάνει κάτι και εσύ να μου φέρνεις μπράβος. Εγώ εκεί ήταν η παρουσία και κοντά, το είδε όλος ο κόσμος, δεν τα λέω, αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Έτσι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να φανταστείτε πώς ζούμε. Πάντως μας λέτε ότι... μόνο δείχνει. Ναι. Δείχνει το χαρακτήρα του καθενός. Λέτε ότι ακόμα και σήμερα θα κινηθείτε νομικά για να ισχύσει το αποτέλεσμα κανονικά της ψηφορίας για τον διοικητικό απολογισμό και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ασφαλιστικά μέτρα κάποια μορφή με τι? Ασφαλιστικά μέτρα νομίζω είναι η πρώτη κίνηση και μετά. Κοιτάξτε λίγο, υπάρχουν 2-3 τρόποι. Οι δικηγόροι μας, σας λέω, είναι έγκριτοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο πολλά χρόνια. Είναι πεπειραμένοι. Θα μας πούνε ποια είναι η καλύτερη και πιο σίγουρη οδός. Το θέμα είναι, σας λέω, ότι πλέον το νερό μπήκε στα βλακή. Είναι τελειωμένη ιστορία. Μάλιστα. Ο κύριος Αργύρης Βούλγαρης για το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής είναι μια τελειωμένη ιστορία. Αυτό σας διαβεβαιώ. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία και καλή δύναμη να σας πούμε, γιατί νομίζω ότι είναι τα πράγματα πολύ έτσι περίεργα στο ποδόσφαιρο και όσοι ασχολούνται πρέπει να έχουν πολύ δύναμη και υπομονή. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλά, γεια σας.